Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην ομάδα. Τι κάνετε? Για να δούμε, εγώ σας βλέπω και σας ακούω. Ελπίζω να με ακούτε όλοι και όλες. Και να σας βλέπω και εγώ. Για να μου στέλνετε και τα μηνύματάκια σας και ό,τι απορία έχετε για το αγαπημένο που θα φτιάξουμε σήμερα. Στείλτε μου μήνυμα αν μ' ακούτε και αν μ' ακούτε καλά, να δω κι εγώ, να σας βλέπω κι εγώ. Πιστεύω ότι εσείς μ' ακούτε πάντως, εγώ ακόμα δεν... Δεν σας βλέπω. Μ' ακούτε, σίγουρα. Με βλέπετε. Γιατί... Πρέπει να σας βλέπω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, όμως. Στείλτε μου κάτι στο Messenger να δούμε ότι με βλέπετε. Γιατί ακόμα δεν έχω εικόνα δική σας. Να δω λίγο. Να δω αν είμαστε ok. Ένα το μην μου φύγετε. Με παρακολουθείτε νομίζω. Εγώ δεν παρακολουθώ όμως. Εσείς με βλέπετε. Εγώ δεν βλέπω. Σε βλέπουμε. Α, με βλέπετε. Εσείς με βλέπετε, εγώ δεν με βλέπω. Τέλος πάντων, θα το πιστεύω ότι θα λυθεί και αυτό σιγά σιγά. Να σας βλέπω κι εγώ, για να βλέπω και τα μηνύματα βασικά και να σας απαντάω. Λοιπόν, θα κάνουμε το αγαλματίδιο σήμερα. Αγαπημένη κατασκευή. Θα κάνουμε τη Κάρμεν σήμερα. Και από ό,τι μου στέλνουν εδώ και καλό που με βλέπουν. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα έχω και εγώ εικόνα δική σας. Και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Τώρα με βλέπω. Κάτι έγινε μαγικό και τώρα σας βλέπω κι εγώ. Yes. Ωραία. Τώρα είμαστε μια χαρά. Τώρα αφού σας βλέπω είμαι μια χαρά. Λοιπόν, θα κάνουμε το αγαρματίδιο. Το αγαρματίδιο με τον πολύ απλό τρόπο, με το μπουκάλι. Οπότε είναι από τους πολύ απλούς και γρήγορους τρόπους, με ένα απλό μπουκάλι, ούτε χρειάζεται να βγάλετε ετικέτα ούτε τίποτα, και ένα από τα πολύ ωραία γραμματίδια της Portex. Οπότε σήμερα διαλέξαμε μια σοβαρή κυρία, την Κάρμεν, να φτιάξουμε, και θα την ενσωματώσουμε στο μπουκάλι εδώ για να φτιάξουμε το σώμα, έτσι όπως εδώ, όπως και άλλες κυρίες που γυρνάνε εδώ τριγύρω. Θέλουμε το καλησπέρα. Καλησπέρα στα κορίτσια της ομάδας.
Εσένα θα σε βάλουμε λίγο στην άκρη, να ξενερώσουμε. Εκεί. Λοιπόν, τα έχουμε το powder, έτσι με τον μπρονζέ θα βάψουμε σήμερα πιο πολύ τα ρούχα. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως και stockinet. Καλησπέρα Μαρίνα, καλησπέρα Πινελόπη. Χρώματα, power color, color tricks, το stockinet, σημίδα, έχουμε και χρωματιστήρια εδώ, σημίδα να βάλουμε. Και άσπρη, θα δούμε. Και τα εδώ τα υφασματάκια μας. Μακό, το είδαμε με καιρό ύφασμα, απλό, κομμένο, ένα φανελάκι. Λοιπόν, και φοράμε πάντα πλαστική ποδιά. Γιατί είπαμε ότι στο πλαστικό είναι το μόνο που δεν κολλάει το powder. Έτσι τα ρούχα τα λερώνει δυστυχώς, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε να κολλήσουμε το αγαλματίδιό μας, την κοπελιά, στο μπουκάλι. Οπότε θα πάρουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, ας κλείσουμε στα 25 εκατοστά, ένα κομματάκι. Θα βάλουμε εδώ στα 4 περίπου. Να τυλίξουμε, θέλουμε το αγαλματίδιο. Το οποίο εμείς θα το βάλουμε πάνω στο μπουκάλι, δηλαδή θα πάει έτσι, εδώ. Θέλω να κολλήσω λίγο το αγαλματίδιο εδώ πρώτα. Με χαρτοτενία. Έτσι να μας κολλήσει πάνω το αλουμινόχαρτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Θεσσαλονίκη. Μάθαμε πιο λεπτά. Έχω πάρα πολύ αλουμινόχαρτο. Και με τη ταινία απλά το κολλάμε πάνω στο αγαλματίδιο. Ακριβώς εδώ. Βέβαια, ό,τι θέλουμε να κάνουμε επέμβαση εδώ, να μπορούμε να τις προσθέσουμε και χέρια, έτσι, μπορούμε να και εδώ στο στήθος να τις προσθέσουμε, στον μπούστο, ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Παρά έκοψα μου φαίνεται το αλουμινόχαρτο. Πάλι χαρτοτενίες παντού. Θα τυλίξουμε όλο εδώ πέρα το κομμάτι με χαρτοτενία. Βλέπω, ωραία. Καλησπέρα και στο πύργο. Και φυσικά μπορούμε, είπαμε, να κάνουμε οτιδήποτε, δηλαδή θα μπορούσα να τις βάλω λίγο περισσότερο μπούστα, άμα θέλω. Χεράκια δεν θα βάλω εγώ σήμερα. Έχουμε δείξει με χεράκια, σήμερα θα κάνουμε ένα χωρίς χεράκια. Βάλω λίγο ακόμα. Για
να φτιάξω λίγο τη σιλουέτα να σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, οπότε εδώ προσθέτουμε, να τις κάνουμε και λίγο τη μεσούλα της. Λίγο πιο παχιά εδώ. Εκεί. Κόρινθο, καλησπέρα στην Κόρινθο. Γεια σου Μέρη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να φτιάχνετε τώρα στην καραντίνα. Είπαμε, ευκαιρία να δημιουργήσουμε πράγματα. Και όλα θα περάσουν. Συνεχίζουμε να βάζουμε το ξέρω. Όχι, παντού κολλάει το PowerPoint, ξέρετε, και στο αλουμινόγαρο και στο μπουκάλι θα κολλήσει. Απλά με τη χαρτοτενία θα είναι έτσι πιο εύκολο για το χρώμα. Να μας κολλήσει καλά. Να σωματωθεί. Αλλιώς έχουμε πει, κολλάει σε όλα, σε όλες τις επιφάνειες. Α, έχει κι άλλη εκεί. Ωραία, πιο πολύ να ενώσουμε το αλουμινόχαρτο με το μπουκάλι με ενδιαφέρει. Να βάλουμε και αυτή που έχουμε κόψει. Η κάμερα. Τι δεν βλέπετε από την κάμερα που μου λέτε θέλει διόρθωση. Δηλαδή, γιατί εγώ που βλέπω νομίζω ότι φαίνονται καλά. Τι ακριβώς δεν βλέπετε στην κάμερα. Τι κάνουμε να βλέπετε βασικά, αυτό μας ενδιαφέρει. Φαίνεται η Κάρμεν, φαίνεται. Νομίζω ότι φαίνεται Εύα η Κάρμεν. Εκτός αν είναι κάτι άλλο το πρόβλημα. Ωραία και ο ήχος νομίζω ότι είναι εντάξει. Λοιπόν και συνεχίζουμε. Εδώ να βάλουμε λίγο ακόμα ταινία και μετά να δουλέψουμε με το ύφασμα και το PowerTex. Εντάξει, χρειάζεται. Να βάλουμε λίγο ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, και κάτω η επιφάνεια, έτσι μην ξεχνάτε ότι και κάτω η επιφάνεια είναι πλαστική όταν θέλετε να δουλέψετε με PowerTex. Γιατί αλλιώς, ό,τι άλλο βάλετε, θα κολλήσει. Λοιπόν, okay. Εδώ. Και έχουμε κόψει πανάκια, έτσι, είπαμε ένα βαμβακερό ύφασμα. Μπορεί να γίνει με ό,τι ύφασμα θέλετε, να βάλετε PowerTex ό,τι ύφασμα θέλετε. Σε jeans, σε μετάξι, σε οργάντζα, σε τούλι, απλά έχει διαφορετική ύφη, έτσι αλλιώς στεγνώνει. Αλλιώς φαίνεται όταν στεγνώσει το τούλι που το έχουμε βάλει σκριντικό, αλλιώς η οργάντζα, αλλιώς το βαμβακερό είναι το καλύτερο και είναι και ελαστικό. Αλλά σε όλα μπορείτε να βάλετε. Τζίνα απλά αργεί γιατί είναι χοντρό ύφασμα. Είναι πολύ άκρη δεξιά. Είναι πολύ άκρη δεξιά. Για να δω λίγο. Τι μου λέτε.
Δεν ξέρω, εκεί είναι. Δεν ξέρω, μην τη χαλάσω τώρα. Που έχουμε αφήσει. Πιστεύω ότι είναι εκεί. Εγώ τη βλέπω καλά στην οθόνη μου. Δεν ξέρω αν βλέπετε κι εσείς καλά. Λοιπόν, παίρνω με ένα. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως τα μπουκάλια από το Powertex. Αυτό είναι το μπρονζέ, το χρώμα που θέλω να χρησιμοποιήσω εδώ στο συγκεκριμένο, έτσι ό,τι χρώμα θέλετε χρησιμοποιείτε. Ξέρω, λίγο εδώ σας έβαλα πολύ ψηλά. Εκεί. Να το ανακατέψουμε, να είναι καλά, να είναι κατεμένο καλά. Αλλιώς και με ένα ξύλο μπορούμε να το ανακατέψουμε. Αν νομίζουμε ότι έχει κάτσει κάτω το χρώμα, μπορούμε και με το ξύλο. Για να είναι σωστό το υλικό, να μας φτιάξει το ύφασμα. Α, οκ, okay. Εντάξει. Ναι, γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι, φαίνεται καλά. Λοιπόν, τα ανακατέψαμε. Να ρίξουμε τώρα εδώ στο μπολάκι. Και να φορέσουμε τα γάντια. Είναι λίγο ακόμα υγρό. Για να το ανακατέψουμε λίγο ακόμα. Και φυσικά δεν είπαμε να φορέσουμε γάντια. Όχι, δεν είπαμε, μπορείτε και χωρίς γάντια. Έτσι, εντάξει. Αλλά καλά είναι να μην λερωθείτε τόσο πολύ. Μετά με ζεστό νερό τα σαπούνι βγαίνουν όλα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από κάτω. Καμιά φορά αρχίζω και από πάνω, αλλά συνήθως αρχίζουμε από κάτω να βάζουμε τις λουρίδες μας. Λοιπόν, τα γαντάκια. Και να αρχίσουμε να τυλίγουμε το αγαλματίδιο με το ύφασμα. Καλησπέρα, αρχοντούλα. Θέλουμε απλά, έτσι, να βάζουμε το ύφασμα. Βουτάμε το ό,τι ύφασμα έχουμε στο Powertex. Να βραχεί καλά, να πάει παντού το υλικό. Και μετά το στίβουμε, να φύγει το περίσσεμα, δεν θέλουμε να τρέχει, αλλά να έχει βραχεί καλά. Μπορούμε να βάψουμε και λίγο με το πινέλο και το γραμματίδιο, έτσι μια στρώση για να... Δηλαδή, μπορούμε πριν αρχίσουμε να βάζουμε το ύφασμα, να περάσουμε μια στρώση και το γραμματίδιο με το Powertex. Είπαμε, το Powertex είναι... και κόρα και μπογιά και απ' όλα. Όλο το άγαλμα, όλη την κοπέλα θα περάσουμε με το χρώμα αυτό και μετά θα τη βάψουμε έτσι με τα χρώματα, δεν θα μείνει έτσι. Μετά θα βαφτεί. Λοιπόν, απλά έτσι μία. Λοιπόν, το κάνουμε και το προσωπάκι της. Δεν θα μείνει σκούρο, έτσι, γιατί θα βάλουμε χρώματα μετά. Απλά να υπάρχει μια βάση.
Μπορείτε να το κάνετε και με άλλο χρώμα. Μπορεί να γίνει και με γκρι και με οτιδήποτε. Με άσπρο, όχι με άσπρο, με. Με όποιο χρώμα θέλετε. Τερακότα, με όποιο χρώμα. Την όχρα, με όποιο. Εμείς όμως θα το βάψουμε όλα. Είναι, το μπρονζέ αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα δείτε μετά πώς γίνεται. Λοιπόν, οπότε τώρα αρχίζουμε να πάρουμε το ύφασμα. Πού το, να το. Το έχουμε στύψει. Θα βάλω πρώτα μια λεπτή στρώση γύρω γύρω και μετά θα βάλω πιο πολύ. Γιατί θα φτιάξουμε ένα έτσι αρκετά φαρδί φόρεμα. Απλά θέλω να κάνω κάποιες λουρίδες πρώτα και μετά θα βάλω το φαρδί, το φόρεμά της, με πιο μεγάλα κομμάτια που έχω κόψει. Δεν μπορείς να με δεις. Γιατί, μήπως είναι το ίντερνετ, μήπως παίζει, έχεις κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ, Δήμητρα. Ελπίζω να μπορείτε να με βλέπετε. Μία στη μέση, μία στην άκρη. Παιδιά, εκτός αν έχει θέμα το ίντερνετ, δεν ξέρω αυτό, δηλαδή είναι, δεν είναι θέμα κάμερας, είναι θέμα ίντερνετ. Και δικό μου και δικό σας είναι θέμα η σύνδεση, τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε να έρθει στα ίσα της η σύνδεση. Λοιπόν, λίγο θα βάλω εδώ και μετά αρχίσω να βάζω τα πιο φαρδιά κομμάτια. Γιατί τελικά πάρει στενά και αυτά. Λοιπόν, θα βάλουμε. Έτσι και όπως το κουμπάμε, κολλάει αυτό. Θα κόψω κάτι μεγάλα. Λοιπόν, βρέχουμε να πάει παντού. Ελπίζω να μπορέσεις να μας δεις. Λοιπόν, το έκοψα πιο μεγάλο. Ό,τι χρώμα και αν βάλετε, παίρνει το χρώμα από το PowerTex. Λοιπόν, θέλω λίγο να είναι μακρύ το φόρεμα. Εδώ. Όπως θέλετε εσείς το φτιάχνετε. Θα βάλουμε το ένα πάνω από το άλλο και θα δείτε πώς θα γίνει στο τέλος. Διακόπηκε το βίντεο. Γεια σου από Κόρινθο. Γεια σου Φανουρία. Okay. Εντάξει, γιατί και εμένα διακόπηκε για λίγο. Δεν ξέρω τι έγινε. Hello. Hello. Ξέρεις τι. Hello. Να σας δω. Οκ. Λοιπόν, το είδα τώρα ένα σχόλιο. Το αγαλματίδιο είναι. Δεν είναι από φελτζόλ. Έτσι. Και το κόλλησα σε μπουκάλι, ναι.
Απλά προσπαθώ λίγο να σας δω γιατί πάλι σας έχασα. Ελπίζω ότι δεν διακόπηκε και το βίντεο σε εσάς. Να συνεχίσουμε να βάζουμε το φόρεμα. Με βλέπετε. Τι έχει, έχει κολλήσει. Όχι, βλέπετε. Βλέπετε ή έχει κολλήσει. Όλα καλά, οκ. Okay. Εγώ συνεχίζω να μην βλέπω, αλλά δεν πειράζει. Μας κάνει παιχνίδια. Πάμε σε άλλο υφάσμα, να συνεχίσουμε να βάζουμε τα υφάσματα. Λοιπόν, απλά δεν μπορώ να βάζω και το, να πιάνω και το ποντίκι με το Powdex, γι' αυτό βγάζω και το γάντι. Συνεχίζουμε, έχουμε το ύφασμα, είπαμε, αρκετά καλά και στίβουμε, να προχωρήσουμε με τη φούστα. Έχω φέρει εδώ και κάποιες δαντέλες, θα βάλω μετά και κάποιες δαντελίτσες ενδιάμεσα, γιατί η Κάρμεν είναι λίγο σοβαρή κυρία και πρέπει να τις βάλουμε και κάποιες δαντέλες, νομίζω. Συνεχίζουμε να βάζουμε το ύφασμα. Όχι, θα το βάλω και αυτό με πιέτηση εδώ. Να γίνει φαρδί. Τώρα βλέπω εμένα και δεν βλέπω τα σχόλια. Λοιπόν, προχωράμε όμως. Θα σας δω, πιστεύω, κάποια στιγμή και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, τώρα θα ανεβαίνουμε προς τα πάνω, να το πάμε εδώ στο μπούστο. Συνεχίζω να βλέπω σχόλια. Όχι. Δηλαδή εδώ που δεν έχει βραχή, έτσι δεν θα έχουμε τη σκλήνηση που θέλουμε. Οπότε το ξαναβουτάω μέσα να πάει παντού το υλικό. Εδώ, μπορούμε να αφήσουμε και λίγο έτσι εδώ να κρέμεται. Θα φτιάξουμε και μετά και άλλα σχέδια. Λοιπόν, και θα βάλουμε και άλλο ένα. Ένα λεπτό μόνο, να δω μήπως καταφέρω να σας βλέπω. Και εγώ, γιατί μήπως ρωτάτε και κάτι και δεν σας έχω απαντήσει. Ναι, θα επαναλάβω πάλι, τώρα που είδα εδώ, θα επαναλάβω πάλι πως ξεκίνησα μετά. Α, ωραία, τώρα βλέπω και το σχολείο. Λοιπόν, μέχρι να βάλω και το τελευταίο εδώ κομμάτι, τα μεγάλα, έχουμε πάρει εδώ το προσωπάκι της κοπέλας, της Κάρμεν, και θέλουμε και το κολλήσαμε πάνω στο μπουκάλι, έτσι.
Βάλαμε λουμινόχαρτο για να φτιάξουμε λίγο το σχήμα. Το κολλήσαμε πάνω στο αγραμματίδιο με ταινία, με χαρτοτενία. Και όλο μαζί πάνω στο μπουκάλι. Και μετά φτιάχνουμε και με το αλουμινόχαρτο, αν θέλουμε, λίγο το σχήμα πάνω στο μπουκάλι της κοπέλας και όλο μετά με χαρτοτενία μέχρι κάτω. Οπότε ξεκινάμε μετά και τυλίγουμε με το ύφασμα που έχουμε βουτήξει στο PowerTex. Υπάρχει και διάφανο, ναι, υπάρχει και διάφανο PowerTex. Οπότε εκεί ό,τι ύφασμα βάλετε, έτσι, ό,τι χρώμα θέλετε εσείς και έχετε διαλέξει κάποιο ύφασματάκι, θα μείνει το χρώμα που έχει το ύφασμα ακριβώς. Θα είναι όταν στεγνώσει, δηλαδή τελείως, θα είναι ακριβώς το χρώμα του υφάσματος του δικού σας. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι και όλες τις χρόνους τι σχεδιάκι να τις κάνουμε. Εδώ, το οποίο εδώ στο μπούστο, έτσι, θα έρθει και θα κάτσει εδώ πέρα. Θα σας το δείξω και από κοντά μετά. Τώρα δηλαδή μόλις το βάλω, θα σας το δείξω και από κοντά. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε κάνει αυτό. Να σας το δείξω και από κοντά να το δείτε. Είναι αυτό. Έτσι. Το βλέπετε, έχουμε κολλήσει όλα τα υφάσματα μεταξύ τους. Έχουμε αφήσει λίγο έτσι πιετούλες, λίγο φαρδί, αυτά, γιατί θα βάλω βέβαια και άλλο ύφασμα. Απλά σαν μια πρώτη εικόνα εδώ στο... Όπου δείτε και δεν έχει υλικό, βάζουμε έτσι, προσθέτουμε. Με το πινέλο, με το χέρι προσθέτουμε. Εδώ κάτω, να σας δείξω. Εδώ κάτω, απλά και αν έχει και λίγο άνοιγμα, φαίνεται από μέσα οι λουρίδες που έχουμε βάλει στην αρχή, οπότε δεν με πειράζει. Λοιπόν, πατάμε έτσι στις άκρες, όπως βάζουμε το ύφασμα, το πατάμε και όλα στην άκρη για να κολλήσει. Σίγουρα θα το βοηθήσουμε και με το σεσουάρ να στεγνώσει, έτσι. Κολλάει σε όλες τις επιφάνειες, ναι. Υπάρχουν διάφορα από μαγαζιά που έχουν το PowerTex, αλλά φυσικά στο powertex.gr μπορείτε να το βρείτε. Λοιπόν, και εκεί και θα δείτε και όλα τα προσωπάκια που υπάρχουν, γιατί έχει και άλλα, αυτό είναι από τα... Να, έτσι, εδώ τα προσωπάκια αυτά είναι από τη Ευρωπαϊκή Συλλογή. Υπάρχουν και μωράκι, υπάρχει και άντρας, οπότε μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Τώρα λέω να βάλουμε λίγη δαντέλα που σας είπα. Άσπρη δαντέλα, αλλά αυτή θα τη βάλω σε λίγη όχρα, την άσπρη δαντέλα. It is a bottle. Kirsty, it is on bottle. The woman. Ποιο δεν φαίνεται, κορίτσια. Νομίζω έχω απαντήσει. Τι ζων μπότλ. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο όχρα για να βάλω τη δαντέλα. Δεν θέλω να την αφήσω άσπρη, θέλω να είναι όχρα η δαντέλα. Και εδώ, σε άλλο
Λοιπόν, βάζουμε εδώ λίγη όχρα. Και θα βάλω τη δαντέλα μου. Βέβαια, επειδή τα γάντια έχουν το μπροζέ πάνω, θέλω να τα βγάλω γιατί να μην μου χαλάσουν λίγο την όχρα της δαντέλας. Γύρω πέλεκα. Κάρμεν. Yes, it's Κάρμεν. Λοιπόν, βάζουμε εδώ. Εντάξει, η όχρα είναι από τα πολύ ωραία χρώματα. Έτσι, τη βλέπετε τη δαντέλα. Και αυτή το στεγνώσει θα γίνει πολύ ωραία. Θα το βάλω λίγο εδώ. Όχι, θα τις βάλουμε εδώ πέρα από κάτω πρώτα και μετά θα τις βάλω και πάνω. Εντάξει, αυτά βλέποντας και κάνετε και κάνοντας, προχωράτε, έτσι, πώς σας φαίνεται πιο ωραίο. Τώρα θα το δούμε λίγο πώς μας φαίνεται και πιο ωραίο στο άγαλμα, στο αρωματίδιο. Λοιπόν, εκεί, εκεί. Και εδώ. Πίσω να είναι έτσι. Είναι ωραίο να συνδυάζεται διάφορα υφάσματα και υφές γενικώς. Και μπορείτε να βάλετε και κουμπιά και ζώνη και οτιδήποτε. Λοιπόν. Εκεί. Εκεί. Να το. Τώρα έκατσε λίγο καλύτερα. Ωραία. Ναι, ό,τι η εικόνα έχει παγώσει. Ναι, παιδιά, είναι το ίντερνετ. Ό,τι βάζουμε δείχνει η Γεωργία, εντάξει, θα δείτε κατευθείαν και τώρα δεν ξέρω και πως φαίνεται και στην εικόνα τώρα στο βίντεο, από κοντά είναι τελείως διαφορετικά. Θα στεγνώσουμε λίγο με το σεσουάρ και θα προχωρήσουμε γιατί τώρα όλα τα υλικά είναι βραχμένα. Το άγαλμα δεν φαίνεται γιατί θα έχουμε βάλει το μπρονζέ το ίδιο το χρώμα, αλλά μετά θα τη βάψουμε και θα φανεί και το πρόσωπό της. Τη κρύψαμε λίγο τώρα. Βλέπετε, όσο στεγνώνει και το κίτρινο της όχρας, φαίνεται και πιο ωραίο το χρώμα, ζωντανεύει.
και όπου φεύγει, κάτι ξεκολλάει, κάτι δεν μας αρέσει, ξαναβάζουμε υλικό και το κολλάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Καλησπέρα, Εύη. Έχουμε και στο κινέτ εδώ. Για να τη δούμε λίγο. Λοιπόν, ας θα βάλουμε πρώτα στο κινέτ. Και το στόκινετ θα το βάψουμε με τον μπρονζέ και μετά θα το βάψουμε με τα χρώματα. Θα κάνουμε με το πινέλο σκιές. Το στόκινετ είναι ένα πολύ ωραίο υλικό γιατί θα δείτε τώρα πόσο θα ανοίξει. Μπορεί να είναι να φαίνεται λίγο στην αρχή, αλλά μετά ανοίγει και γίνεται διπλάσιο. Δεν πω τριπλάσιο. Είναι αυτό. Και θα δούμε πως χρειαστούμε. Όχι, θα πάρουμε το πιο φαρδί. Λοιπόν, και αυτό μόλις βάλω το υλικό θα ανοίξει. Θα δείτε πως θα γίνει. Λοιπόν, ναι, μέχρι να βάλουμε τα χρώματα. Να δείτε λίγο την Κάρμεν από κοντά. Φαίνεται. Λοιπόν, τώρα βάλουμε το σόκινετ. Δείτε κατευθείαν πόσο έγινε και πόσο απλώνει. Είναι από τα πιο ωραία υλικά. Και μπορείτε να το φτιάξετε όπως θέλετε. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από εδώ. Να προσθέσω τώρα εδώ λίγο τώρα το ύφασμα. Και θα έρθει και μπροστά εδώ. Εντάξει, ακόμα και η δαντέλα δεν έχει κολλήσει, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε κάτι άμα θέλουμε. Λοιπόν, θα το βάλω εγώ εδώ πέρα λίγο. Και τα αφήνουμε και κρέμεται, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, τα αφήνουμε και κρέμεται. Εδώ. Πίσω. Πάντα και πίσω κοιτάμε να είναι ωραία φτιαγμένα. Λοιπόν, θα τη δείτε τώρα, θα τη βάλω εγώ το χρωματάκι λίγο να τη στεγνώσω και θα βάλουμε και τα χρωματάκια. Λίγο
κάπως είναι. Εδώ είπαμε βάζουμε πάλι υλικό έτσι άμα θέλουμε. Εκεί. Λοιπόν, να στεγνώσουμε να βάψουμε λίγο. Για να το δείτε καλύτερα. Και θα προσθέσουμε κι άλλο μετά. Εντάξει, θέλει η παιδιά, θέλει και καμιά μέρα έτσι να στεγνώσει. Εντάξει. Θέλει κάποιε ώρε τη ανάλογα κιόλα. Ανάλογα και το καιρό, την υγρασία. Αλλά πάντα τα κάνουμε με το σεσουάρ, δεν τα αφήνουμε γιατί θέλουμε να βάψουμε κιόλα. Οπότε πρέπει να έχει στεγνώσει λίγο για να βάψουμε. Δεν μπορούμε να βάφουμε όταν είναι βραχμένο. Γιατί δεν φαίνονται τα χρώματα. Οπότε εντάξει, αν είστε σπίτι και το αφήσετε, αφήστε μέχρι αύριο να στεγνώσει. Εντάξει, μπορεί να μην έχει φύγει τελείω ή να μην έχει στεγνώσει όλη του υγρασία, αλλά θα μπορείτε να το βάψετε. Αλλιώς πάντα με το σεσουάρ το βοηθάμε λίγο να τραβήξει το χρώμα, να βάλουμε τα χρώματα τα διακόσμηση. Θέλω να βάλω και λίγο όμως από την εκεί πιο πίσω. Λοιπόν, εδώ. Πάλι βάλουμε λίγο εδώ πέρα. Τα χρώματα, τα power color, έτσι, τα βάζουμε σε συνδυασμό με το βερνίκι. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε λίγο τα χρώματα και θα τα βάλουμε σε συνδυασμό με το βερνίκι μας. Να τις βάλουμε λίγο στο πρόσωπο αν τη βλέπετε καλά και δεν φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε το βερνίκι και θα συνεχίσουμε. Λίγο βανίκι, λίγο χρώμα και βάφουμε. Υπάρχουν διάφορα χρωματάκια. Έτσι, μας βάλουμε λίγο χρυσό. Λίγο ασημί. Τα χρώματα κρατάνε για πάρα πολύ καιρό και εγώ παραέβαλα τώρα, θέλει λίγο, πολύ λίγο χρωματάκι. Υπάρχουν απίστευτα και εδώ το μπορντό. Εντάξει, το ασημί, το χρυσό. Περλέ χρώματα, όπως περλέ κόκκινο, μπορώ να τις βάλουμε και λίγο τέτοιο. Και λίγο ασημί. Πάλι σταμάτησε. Το κεφάλι είναι έτοιμο, ναι. Το κεφάλι είναι έτοιμο. Το κεφαλάκι. Και το κολλάμε, βάζουμε αλουμινόχαρτο και με χαρτοτενία. Το κολλάμε πάνω στο μπουκάλι. Φτιάχνουμε έτσι και το σχηματάκι στο σώμα που θέλουμε και το κολλάμε πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε τα χρωματάκια. Αν τις βάλουμε λίγο στο πρόσωπο, έτσι, λίγο χρώμα, λίγο βερνίκι.
παρακαλώ πολύ. Επειδή έχει διακοπεί το βίντεο, ή εμένα μου φαίνεται. Θα βάλω και λίγο ένα σημείο γιατί. Πάλι διακόπηκε. Τέλος πάντων, πάλι εγώ δεν βλέπω. Ελπίζω να με βλέπετε εσείς, γιατί εγώ δεν σας βλέπω προς το παρόν. Συνεχίζω τώρα να βάψω. Δείτε και την Κάρμεν. Άμα με βλέπετε. Λοιπόν. Τώρα φαίνεται καλύτερα νομίζω, έτσι. Το προσωπάκι της. Ναι, ναι, φαίνεται νομίζω. Θα τις βάλουμε και στο τέλος και περλίτσες. Θα τις βάλω και κορδέλα και κάτι σαν μαλλιά, οπότε, οπότε θα βάλω αυτή τη λεπτή. Μην χαλάσω αυτό. Δεν θα το βάλω. Κάνουμε τη σημίδα. Θα βάλουμε λίγο από την όχρα και θα το βάλουμε μαζί με την αντελίτσα στα μαλλιά να κρέμεται. Και η σημίδα είναι ωραίο υλικό. Και μετά στο τέλος θα βάψω και το φόρεμα. Τώρα απλά σας έβαψα λίγο το προσωπάκι. Με λίγη δαντέλα. Τη δαντέλα αυτή θα τη βάλω στο μπρονζέ, οπότε για να βάλω μετά χρυσές λεπτομέρειες επάνω. Δεν θα την κάνω όχρα, θα την κάνω μπρονζέ. Παγώνει, ε! Παιδιά, το ίντερνετ σήμερα δεν πάει καλά, μου φαίνεται. Μας κάνει κόλπα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Να φτιάξουμε την Κάρμεν μας.
Λοιπόν, βάλαμε αυτό και τώρα να βάψουμε λίγο ακόμα. Φαίνεται η δαντέλα μπροστά θέλουμε. Λοιπόν, είπαμε βερνίκι και χρώμα λίγο, έτσι, για να περάσουμε το φόρεμα. Μόνο εμένα βλέπει. Βέβαια. Τώρα βλέπεις μόνο εμένα, πώς γίνεται, δεν βλέπεις το έργο? Πώς γίνεται να βλέπετε μόνο εμένα? Λοιπόν, και κάνουμε brushing, δηλαδή πολύ απαλά, απαλές κινήσεις με το πινέλο, αλλά δεν έχει στεγνώσει και δυστυχώς δεν φαίνεται το χρώμα. Θα σας ζαλίσω λίγο με αξεσουάρ, αλλά πρέπει να στεγνώσει λίγο για να το βάψω. Ναι, παιδιά, από κινητό έχει διαφορά. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να το βάψουμε τώρα. Κάτι έπεσε, δεν πειράζει. Είπαμε για να βαφτούν πρέπει να είναι στεγνά ή τέλος πάντων να έχει τραβήξει αρκετά το χρώμα. Να βάλω αυτή. Για το χρυσό έχουμε βάλει και τη δαντέλα χρυσή, οπότε θα βάλουμε πιο πολύ ασημή για να φανεί στη κάμερα. Και μπορντό θα βάλουμε. Ναι, τα βλέπω, εγώ τα βλέπω τα σχόλια, Χριστίνα, για μένα ρωτάς.
Πίσω δεν έχει τεγνώσει πολύ καλά. Απλά και το σεσουάρ κάνει θόρυβο και θα ζαλίζω με το. Είδα τα μέσα, πάει και κάθεται το χρώμα. Εδώ, εκεί που θέλει αυτό, τις πτυχές εδώ πέρα. Οπότε φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Όταν στεγνώσει, γιατί ακόμα δεν έχει στεγνώσει, θα φαίνεται ακόμα καλύτερα. Εγώ θα προσπαθήσω τώρα να σας δείξω και να το φτιάξουμε. Και πάνω στη δαντέλα μπορώ να βάλω χρωματάκι. Βγάζει μήνυμα. Ξαναμπες. Βγες και ξαναμπες. Γιατί έχει ξεκινήσει, φαίνεται το σεμινάριο. Αν υπάρχει πρόβλημα, Χριστίνα, βγες και ξαναμπες πάλι. Νομίζω ότι τότε θα το βλέπεις. Γιατί θέλει πάλι επανεκκίνηση. Δηλαδή και εγώ πριν που δεν έβλεπα, βγήκα και ξαναμπήκα. Για να μπορέσω να το δω. Λοιπόν, βάλουμε και το μπορντό. Βγείτε κορίτσια και ξαναμπείτε πάλι, αν δεν το βλέπετε. Δηλαδή βγείτε τελείως από την ομάδα και ξαναμπείτε πάλι. Πιστεύω ότι έτσι θα το δείτε. Βγείτε από την ομάδα, μπείτε πάλι και πατήστε πάνω στο βίντεο. Λογικά θα φαίνεται τώρα. Thank you. Thank you for your... Thank you, Gretzi. Λοιπόν, βάλουμε και λίγο μπορντό. Για να φανεί έτσι λίγο το χρώμα περισσότερο. Κορίτσια, ξαναμπήκατε μέσα να κάνετε, να ξαναμπείτε στην ομάδα, γιατί όταν χάνετε το σήμα μετά πρέπει να ξαναμπείτε για να φανεί. Βάζουμε και λίγο εδώ. Λοιπόν, βάζουμε και πάνω λίγο στη δαντέλα, λίγο μπορντό. Για να έρθει να ενσωματωθεί και αυτό ωραία. Σαν χρώμα. Στεγνώνω λίγο πάλι. Συγγνώμη για το σεσουάρ. Βερνίκι βάζουμε το... του Πάρτεξ το βερνίκι. Το έχουμε... Όλα είναι οικολογικά, παιδιά, έτσι. Δεν είναι κάτι... Και από τα χέρια βγαίνουν, τα πλένετε, με παιδιά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Να και τώρα
Και εγώ με γυμνά χέρια το κάνω. Δεν τελείω και από πίσω γιατί... Να σε γνώσω και λίγο μπροστά βασικά. Να τη δω κι εγώ λίγο πώς είναι και να διαφώσω. Να δείτε και πίσω τα μαλλιά τη. Και εδώ, θα σας δείξω. Πού είστε. Θα τη γυρίσω. Πάλι. Θέλετε το μαλλί. Λοιπόν. Να σας δείξω και πίσω. Πώς είναι. Πώς το παρώνω. Εντάξει, δεν έχει γνώση. Και... Αυτό που θέλω να κάνω είναι, τι θέλω να πω, έχω και μια ζώνη εδώ, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα, να το κολλήσουμε, αλλά μπορώ να βάλω και αυτό το κουμπί και νομίζω ότι φαίνεται πιο ωραίο στη Κάρμεν. Απλά θα βάλω λίγο χρυσό επάνω, να φανούν τα σχεδιάκια που έχει. Τα ανάγλυφα. Λοιπόν. Και θα της το βάλω και αυτό. Είναι ένα μεταλλικό έτσι αντικείμενο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μεταλλικά αντικείμενα θέλετε πάνω. Είπαμε όλα κολλάνε με το Pardex. Αυτό έχει βέβαια και τα... Εδώ. Να το βάλουμε. Ναι, παιδιά, το βίντεο θα υπάρχει. Λοιπόν, εγώ να το βάλω εδώ. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο πάλι τα χρωματάκια. Όσο στεγνώνει είναι πιο εύκολο να βαφτεί και φαίνεται και πιο ωραίο. Θα το δείτε ολόκληρο όταν και όταν τελειώσουμε θα υπάρχει στην ομάδα, οπότε θα μπορέσετε να το δείτε. Είναι το ίντερνετ, παιδιά, δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Άμα κάνει διακοπές, γιατί μπορεί να κάνει και σε εσάς μόνο, μπορεί να κάνει σε μένα μόνο, είναι όλα αυτά περίεργα τα μηχανήματα και τα... Λοιπόν, εδώ πίσω κάνω και κάτι σαν... Την έχω εδώ. Λοιπόν, να βάλω και εδώ λίγο το μπορντό, να το δείτε περισσότερο το χρωματάκι. Μπορώ να το βάψω και μπορντό το κουμπί βέβαια, ή να έχει και τα δύο τα χρωματάκια για να ταιριάζει. Εκεί. Είδατε, όσο στεγνώνει παίρνει και τη φόρμα που θέλω, δηλαδή δεν μαζεύει, το απλώνω σιγά σιγά, το ξαναπλώνω, όσο στεγνώνει φτιάχνει. Εντάξει. Τι δαντέλα, θα τη βάλω λίγο κοκκινό, περισσότερο.
Θέλετε. Μπορούμε να τις βάλουμε λίγο. Να χρυσίζει, γιατί τώρα φαίνεται σαν χρυσό και ας έχει και το μπορντό. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Το αλλάζουμε, το βάφουμε, το ξαναβάφουμε, το ξαναπερνάμε μπρονζέ και το περνάμε άλλο χρώμα. Είπαμε, κορίτσια, όλα διορθώνονται και δεν στεναχωριόμαστε για τίποτα. Όλα μπορούμε να τα διορθώσουμε. Το κάνουμε για να περνάμε ωραία, να δημιουργούμε και όχι να στεναχωριόμαστε. Ωραία, θα σε βάλω λίγο μπορντό. Μεταλλικό. Ναι, υπάρχει και το ματ, αλλά είπα να βάλω το μεταλλικό, να φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Τώρα είναι καλύτερα. Σόφι. Εντάξει, δεν θέλω να τον βάλω να το κρύψω όλο την όχρα. Απλά τις πέρασε λίγο μπορντό. Λοιπόν, εδώ κάτι μας ξεκόλλησε. Θα το κολλήσουμε όμως. Οπότε μην πετάτε τίποτα. Ούτε παλιά ρούχα, παλιές φανέλες, σεντόνια, μην πετάτε, να τα κόβετε, γιατί μπορείτε να φτιάξετε υπέροχα πράγματα με το Powertex. Και τώρα το Πάσχα είναι πολύ ωραίες και οι λαμπάδες μπορούμε να φτιάξουμε. Θα δείξουμε και λαμπάδες κάποια στιγμή. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Α, εντάξει. Εντάξει, είναι θέμα ό,τι σας αρέσει στην παιδιά τα χρώματα. Λοιπόν, τώρα θα στεγνώσουμε καλά. Γιατί και ακόμα δεν έχει στεγνώσει καλά, δηλαδή το βάφο και ακόμα δεν είναι έτσι όπως πρέπει, γιατί θα σας φάω και όλο το χρόνο με τη σεσουάρ. Οπότε τελικά εδώ έχω βάλει ασημί εγώ στο πρόσωπο για να φαίνεται πιο καλά, να το βλέπετε κι εσείς. Όμορφη κάμερα. Α, χαίρομαι που σας αρέσει η Κάρμεν. Βασικά εμένα μου αρέσει πολύ το μαλλί της. Δεν είναι πολύ ωραίο. Της βάλω λίγο ακόμα μπορντό εδώ στο μπούστο από μέσα. Έτσι εδώ λίγο έβαλα. Τώρα και έβαλα λίγο εδώ. Θα το δείτε από την αρχή. Θα το δείτε στο βίντεο. Λοιπόν, τώρα στεγνώνουμε. Έτσι έχει περαστεί και με τα χρώματα. Και πίσω λίγο ακόμα βάζω. Και η Κάρμεν είναι έτοιμη. Λίγο χρυσό ακόμα για να ταιριάξει και με τη δαντέλα. Λοιπόν, παιδιά, από κοντά είναι ακόμα πιο ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνονται όλα αυτά τόσο ωραία όσο είναι από κοντά. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό κάνουμε και
Και όλα καλά. Κάνω άλλη μια λεπτομέρεια στο μαλλί εγώ εδώ που βλέπω πίσω. Και ωραία εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Θα βγάλω και φωτογραφίες έτσι κι αλλιώς και θα μπουν στην ομάδα μαζί με το βίντεο, οπότε θα και γενικά φωτογραφίες να τη βλέπετε. Να έχετε γνώση και καλά. Και θα φαίνεται και ακόμα πιο ωραίες φωτογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Και εγώ και η Κάρμεν θα σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι και θα δείξουμε... Θα φτιάξουμε άλλα πραγματάκια κάθε φορά. Θα βλέπετε εδώ διάφορα βίντεο στην ομάδα και με διάφορες κατασκευές και ελπίζω να περνάτε ωραία και να φτιάχνετε και να έχετε ηρεμία και όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Εμείς εδώ να είμαστε παρέα, να φτιάχνουμε, να τα λέμε, να σας βλέπω, να με βλέπετε, να σας βλέπω, να βλέπω τα μηνύματά σας. Και εσείς να με βλέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε άλλη φορά. Γεια σας.